τοπική κοινότητα Πολυρά του Δήμου Σερβίων Βεβεντού αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια μείζον πρόβλημα υδροδότησης, η επίλυση του οποίου έχει περάσει από 40 κύματα. Μάλιστα, το ζήτημα έχει απασχολήσει στο παρελθόν και το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Μετά από επίπονες προσπάθειες και μια πραγματική διελκυστίδα συζητήσεων και αντεκλήσεων, η πρώην Αρχική Αυτοδιοίκηση και η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνη υπέγραψε στις 20 Δεκάτου 2010 σύμβαση με τον ανάδοχο για την εκτέλεση του έργου κατασκευή αγωγού ύδρευσης Δημοτικού Διαμερίσματος Πολυράφου από δεξαμενή Δημοτικού Διαμερίσματος Τριγωνικού Δήμου Σερβίων, προϋπολογισμού 108.560 ευρώ. Πριν από μερικές μέρες, λοιπόν, σύμφωνα με τη σχετική πληροφόρηση που έχω, ο ανάδοχος που έχει αναλάβει την κατασκευή του εν λόγω έργου, κατά τη διάρκεια των εργασιών, φέρεται να δέχτηκε επίθεση και απειλές από κατοίκους του γειτονικού Τριγωνικού, με τον ίδιο να έχει μάλιστα καταθέσει ήδη και αγωγή στο αστυνομικό τμήμα Σερβίων. Ο ανάδοχος πλέον δηλώνει πως δεν συνεχίζει τις εργασίες, εάν δεν εξασφαλιστούν όλες οι απρόσκοπτες συνθήκες και την αποπεράτηση του έργου. Με δεδομένη λοιπόν την ανάπτυξη και εμπλοκή της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και κατ' επέκταση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, θα ήθελα να ρωτήσω τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης Γιάννη Σόκτη, ο οποίος έχει επισταμένως ασχοληθεί με το εν λόγω μείζον επαναλαμβάνω ζήτημα, και ως τότε αντινομάρχης, σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, προκειμένου επιτέλους να ολοκληρωθεί το έργο και οι κάτοικοι του Πολυράφου να δουν να τρέχει καθαρό και πόσιμο νερό στις βρύσες των σπιτιών τους. Εν κατακλείδη, ας αντιληφθούν όλοι πως το νερό δεν ανήκει σε κανέναν. Είναι κοινωνικό αγαθό, πηγή ζωής για όλους τους ανθρώπους και δεν δικαιούται κανένας να αυθαιρεθεί με οποιοδήποτε τρόπο απέναντι σε αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ.